Πάμε τώρα να ανοίξουμε τις πολιτικές μας συζητήσεις, κυρίες και κύριοι. Καλησπέριζω για αρχή την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ελίζα Βόζεμπεργκ. Καλησπέρα σας, κυρία Βόζεμπεργκ. Καλησπέρα, κύριε Μελικόνη. Εύχομαι καλή χρονιά, δημιουργική και με υγεία για όλους μας. Να είστε καλά, καλή χρονιά να έχουμε. Αν και για να ξεκινήσουμε λίγο από μία είδηση που αφορά στα ελληνοτουρκικά, δεν φαίνεται, δεν ξέρω αν θα είναι καλή η χρονιά. Επειδή καταθέσατε και μία ερώτηση προς τον εντός εισαγωγικών Υπουργό Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Μπορέλ, τι περιμένετε ακριβώς από να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με αυτό το περιστατικό με τις ακτεωρούς των λιμενικών των δύο χωρών, να τα συμπεριλάβει στην αξιολόγηση για τις κυρώσεις? Θα σας πω ότι κάθε πρόκληση που δεχόμαστε από την Τουρκία, κύριε Μερικόνη, πρέπει να γνωρίζουν απ' έξω ότι δεν υποτιμούμε τίποτα που αφορά σε προσβολή της εδαφικής μας ακεραιότητος, όπως το χθεσινό περιστατικό στα Ήμια, στο οποίο αναφέρεστε, και πρέπει οι αντιδράσεις ημών των ευρωβουλευτών να είναι άμεσες, να είναι στοχευμένες και να είναι και αποτελεσματικές. Ναι, λοιπόν, ο κύριος Μπορέλ, ως Επίτροπος Εξωτερικών Υποθέσεων, αλλά και το Συμβούλιο, το οποίο, όπως ξέρουμε, πρόκειται να συνεδριάσει τον προσεχή Μάρτιο, πρέπει στην έκθεσή του και στα δεδομένα των συνεχών με συνέπεια από απόψεως Ερντογάν προκλήσεων να προσθεθεί και αυτή η πρόκληση, η οποία ήταν ουσιαστική. Είναι μια σειρά επαναλαμβανόμενων προκλήσεων εναντίον των αλλιέων μας, που πολλές φορές έχουν απειληθεί και με όπλα. Τα καταγράφω αυτό στην επίγουσα ερώτησή μου. Πιστεύω ότι και αυτό θα συμπεριληφθεί, και βέβαια επειδή έχουμε και ολομέλεια στις 18 του μηνός και επόμενη ολομέλεια το Φεβρουάριο, αυτά τα θέματα θα τεθούν και στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βέβαια, αναρωτιέμαι αν αυτό το περιστατικό, επειδή εμείς λέμε ότι αυτή η περιοχή είναι δική μας, οι Τούρκοι λένε ότι είναι αμφισβητούμενα νερά, αναρωτιέμαι αν αυτό το περιστατικό, που είναι ένα σε μια σειρά περιστατικών, είναι ο περίφημος πόλεμος της Τσιπούρας, κάθε Δεκέμβρη και Γενάρη τον έχουμε εκεί στα Ήμια. Ναι, είναι για ένα 20ήμερο περίπου, έτσι είναι, όπως το λέτε. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω αν αυτό το περιστατικό διαβάζεται και ανάποδα, ως δηλαδή άλλη μια απόδειξη γιατί οι δύο χώρες πρέπει επιτέλους να κάτσουν στο τραπέζι και να βρουν μια λύση. Ή όχι. Από ένα σημείο και μετά, κύριε Μελικόν, δεν διαβάζεται έτσι. Επειδή ακριβώς η εδαφική ακυρεότητα της Ελλάδος είναι κράτους μέλους της Ευρώπης και πλέον η Ευρώπη έχει αναγνωρίσει και δημόσια ότι φυλάμε τα σύνορα, τα ευρωπαϊκά σύνορα, αντιλαμβάνονται πλέον ότι η Τουρκία παραγνωρίζει και τις διεθνείς συνθήκες που καθορίζουν τα όρια και το δίκαιο της θάλασσας, και επομένως θίγεται σε επίπεδο ευρωπαϊκού χάρτη και όχι μόνο σε ό,τι αφορά τη διένεξη δύο χωρών. Δηλαδή πλέον έχουν αποδεχθεί ότι οι ελληνοτουρκικές διαφορές είναι ευρωτουρκικές διαφορές. Ακόμη και έτσι έχουν, όμως, δηλαδή μια απόλυτη αναβάθμιση. Πρέπει οι δύο χώρες να κάτσουν στο τραπέζι του διαλόγου. Σας το λέω γιατί τώρα, ας πούμε, που υποτίθεται ότι περιμένουμε εδώ στην Αθήνα πότε θα φτάσει η πρόσκληση από την Άγκυρα για την επανέναρξη των διερευνητικών, η Ελλάδα και η Τουρκία θα κάτσουν στο τραπέζι. Έχετε δίκιο. Η ελληνική κυβέρνηση και ιδιαίτερα ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, το έχει τονίσει και στο ανώτετο επίπεδο και στις διμερείς αναφορές και στις διεθνείς σχέσεις και παντού. Η διαφορά ποια είναι? Ότι η Τουρκία μέχρι τώρα ξέρουμε ότι προσχηματικά επικαλείται το διάλογο, διότι δεν δέχεται ότι μοναδικό αντικείμενο της ατζέντας είναι ο καθορισμός των θαλασσίων ζωνών. Θέλει να διευρύνει μία ατζέντα και να προσθέσει ή μάλλον να θέσει θέματα τα οποία, για τα οποία κανείς δεν συζητά και τα οποία είναι σε πλήρη αντίθεση με το διεθνές δίκαιο. Τώρα, κυρία Βόζεμπεργκ, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Είδαμε την Ιερά Σύνοδο να λέει, να βγάζει μια ανακοίνωση ότι κατόπιν διαλογικής συζητήσεως διαφωνούμε με τους κανόνες που έθεσε η κυβέρνηση και θα έχουμε ανοιχτές τις εκκλησίες. Είδατε κι εσείς τι έγινε χθες με τις εκκλησίες. Αναρωτιέμαι γιατί αύριο με την ίδια λογική δεν δικαιούται, εντός πολλών εισαγωγικών το λέω, γιατί είστε και νομικός τώρα και θα μου κάνετε παρατήρηση, και ο κύριος Κορκίδης να μαζέψει τους εμπόρους στον Πειραιά, να πει κι αυτός ότι διαφωνεί με τα μέτρα και να ανοίξουν τα μαγαζιά οι άνθρωποι που καταστρέφονται κιόλας. Ο κύριος Μίχαλος να μαζέψει τα μέλη του επιμελητηρίου και να ανοίξουν και αυτοί τα μαγαζιά στην Αθήνα. Τι λογική είναι αυτή ότι όποιος διαφωνεί με κάτι μπορεί να παραβαίνει τον νόμο? Δεν θα σας κάνω παρατήρηση, δεν έχω κάνει ποτέ, αλλά θα πω την άποψή μου και ως νομικός και ως πολιτικός. Βεβαίως. Καταρχάς, είμαι αντίθετη στο να συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Τι εννοώ?
άλλο οι εμπορικές δραστηριότητες, άλλο οι νόμοι που πρέπει να τηρούνται από όλους και από την Εκκλησία, για να μην παρεξηγηθώ. Δεν τηρήθηκαν όμως. Ακούστε με. Και τελείως διαφορετικό ο ρόλος της Εκκλησίας που ικανοποιεί μια πνευματική ανάγκη των πολιτών, mm-hmm. που ξέρουμε πολύ καλά ότι στις δύσκολες στιγμές που περνάμε, αλλά ούτως ή άλλως το 92 περίπου της 100 του ελληνικού λαού που είναι θρησκευόμενο, είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, έχουν ως τελευταίο καταφύγιο τη δικαιοσύνη και την Εκκλησία. Η Εκκλησία λοιπόν επιτελεί ένα πνευματικό έργο, όφιλε να εφαρμόσει τους νόμους της πολιτείας. Οι νόμοι απευθύνονται προς όλες και προς πάσα κατεύθυνση. Σε αυτή την περίπτωση υπήρξαν αριθμίες, αλλά φαντάζομαι και εσείς θα συμφωνήσετε ότι δεν θα μπορούσε να λυθεί ούτε με την παρέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων και των ΜΑΤ, ούτε με κάποιας μορφής επιβολή που να έχει στοιχεία βίας και έντασης. Επομένως ήταν μία παραφωνή αυτό που έγινε χτες. Ναι. Ευτυχώς γλιτώσαμε τα χειρότερα, δηλαδή αυτά τα οποία συνέβησαν ήταν σε μεγάλο βαθμό και προσβλητικά προς τον Αρχιεπίσκοπο που είχε δώσει μια άλλη γραμμή, προσβλητικά και προς το θεσμό του αγιασμού των υδάτων και την ιερότητα των θεοφανίων, γιατί είδαμε και κάποια ευτράπελα, δηλαδή πολίτες χωρίς ιερουργία να πετούν το σταυρό στη θάλασσα, δηλαδή ναι. πράγματα τα οποία προσβάλλουν και την ιερότητα της μέρας και τη θρησκευτικότητα του μέσου πολίτη, mm-hmm. και την ανάγκη της πνευματικής καταφυγής, αυτό που είχε ο πολίτης. Έγινε λοιπόν αυτό το οποίο έγινε. Η Εκκλησία δεν υπήκουσε στους νόμους που επέβαλε, στις αποφάσεις που πήρε η πολιτεία, αλλά αυτό το οποίο πρέπει όλοι να καταλάβουμε, κύριε Μελικιώνη, και το λέω με πολύ συνέστηση των λεγόμενων μου, ναι. είναι ότι οι αποφάσεις που παίρνει η κυβέρνηση είναι με τα πόνο ψυχής, αλλά με πολύ μελέτη και με πολύ υπακοή στις εντολές ή μάλλον στις καθοδηγήσεις των ειδικών επιστημόνων, των λοιμοξιολόγων. Γι' αυτό και υπάρχει μια δυναμική. Δεν υπάρχει παλινοδία. Μπορεί κάτι που θα αποφασιστεί σήμερα, αύριο να πρέπει να ανατραπεί, διότι δεν το ανατρέπει η κυβέρνηση, το ανατρέπει η επιδημιολογική εικόνα της χώρας που μετατρέπεται δυστυχώς από ανυπακοή και των πολιτών. Γιατί, αν θέλετε να πούμε και κάτι άλλο, είναι lockdown αυτό που βιώνουμε τώρα 2 μήνες. Όλος ο κόσμος είναι στους δρόμους. Αλλά και ο κόσμος που είναι στους δρόμους, mm-hmm. και που υφίσταται σε μεγάλο βαθμό ελέγχους και πρόστιμα, δεν μπορεί να απαιτεί να έχει και ένα χωροφύλακα μαζί του για να ελέγχει τη συμπεριφορά του. Κάπου πρέπει όλοι να καταλάβουμε, ναι. και κυβέρνηση και αντιπολίτευση, γιατί δεν είναι μια κομματική επιλογή, είναι η επίσημη εκλεγμένη δημοκρατικά κυβέρνηση που αποφασίζει. Και η αντιπολίτευση πρέπει να είναι υπεύθυνη σε αυτό που κάνει, να συνδράμει δηλαδή κάτι το οποίο βοηθά τη χώρα μας να πάει μπροστά. Και η Μάλιστα. κυβέρνηση κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες σε αυτή την κατεύθυνση. Κυρία Βόζεμπεργκ, σας ευχαριστώ για τη συζήτηση που είχαμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Και πάλι καλή χρονιά σας. Να είστε καλά. Καλή χρονιά.